τα κοριτσάκια τους τόσο ευτυχισμένα όσο είναι και οι ίδιοι. Γιατί είναι, ξέρεις, δύο άνθρωποι πολύ ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι και νομίζω ότι τα παιδιά τους θα είναι και αυτά ευτυχισμένα. Τα καλύτερα να ευχηθώ στις κόρες των κουμπάρων μου. Τις αγαπώ πολύ και τις δύο, είναι γλυκύτατες. Έχουν να μοιάσουν κιόλας βέβαια. Τις αγαπώ πολύ τα καλύτερα. Υγεία και τύχη να έχουν στη ζωή τους. Να είναι τα πιο γερά και τυχερά παιδιά του κόσμου. Να ζήσουν, να είναι πάντοτε ευτυχισμένες, να ξεκινήσουν τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής τους όλης της οικογένειας από τώρα. Να ζήσουν τα καλύτερα για τη ζωή τους, να είναι ευτυχισμένα και οι γονείς τους να τα δουν όπως εκείνα επιθυμούν. Να πάμε για το επόμενο. Έχουν αντοχές. Γερά να είναι και οι ίδιοι αλλά και όλα τα παιδιά της Ελλάδος. Εύχομαι και στη Ματίνα και στο Θέμη να τους ζήσουν τα παιδάκια τους, να είναι καλότυχα, ευτυχισμένα, γερά, ευλογημένα, καλοφώτιστα και ό,τι άλλο εύχονται οι ίδιοι για τα παιδάκια τους. Εύχομαι ο Θέμης, η Σταματίνα και οι δύο υπέροχες κούκλες να έχουν από εδώ και πέρα στη ζωή τους μόνο happy days. Να έχουν ευλογία, να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, μια γροθιά. Και μακάρι ο Θεός να τους δώσει και ένα τρίτο. Θέλω να πω στη Σταματίνα, οι γυναίκες της, να πάρουν την γλύκα της και την ομορφιά της και να πάρουν και τον ακέραιο χαρακτήρα του μπαμπά. Ο Θέμης είναι πολύ τυχερός μόνο γιατί έχει τρεις γυναίκες σπίτι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι... τα παιδιά θα έχουν τη φώτιση που πρέπει, έχουν πολύ καλούς γονείς και είναι μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά της και τα δύο κόρες της. Να τους ζήσουν οι κοράκλες τους, να τις χαίρονται και μακάρι να γίνουν τόσο γλυκές, όμορφες και ταλαντούχες παρουσιάστριες όπως είναι η Σταματίνα μας. Τώρα, άμα βγει για μια δικηγορίνα, δεν πειράζει, μια χαρά θα είναι, έτσι. Μια δικηγορίνα, μια παρουσιάστρια για να κάνουν έτσι το πακέτο όλο. Να τους ζήσουν τα παιδιά και τα δύο, είναι γλυκύτατα τα κοριτσάκια. Και ελπίζω να μοιάζουν στα Ματίνα. Μεταξύ άλλων, το παρόν έδωσαν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας με τη σύζυγό του Άρτεμις, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Τζόνι Καλημέρης, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Φέη Σκορδά με τον Γιώργο Λιάγκα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του Ιωάννα Μπούκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανολίδου, ο Πέτρος Κουσουλός, ο Δήμος Βερίκιος και όλη η ομάδα της εκπομπής Happy Day, Ελένη Τζολάκη, Δημήτρης Παπανώτας, Κώστας Φραγκολιάς και Κώστας Γρηγοράκης. Μέσα από την καρδιά μας να τους ζήσουν οι δυο τους οι πριγκίπισσες, να είναι πάντα έτσι ευτυχισμένοι, ολοκληρωμένοι, ο ένας για τον άλλον όπως και είναι, γιατί αν ήσασταν και εσείς εκεί πάνω θα βλέπατε την ευτυχία και την αγάπη, με τι αγάπη κοιτάει ο ένας τον άλλον, να δουν τα παιδάκια τους όπως αγαπάνε και όπως ονειρεύονται και να είναι για πάντα μαζί και όλοι χαρούμενοι. Εσύ, Δημήτρη. Καλοφώτιστες, γερές και ευτυχισμένες. Και οι γονείς τους να τα χαίρονται. Να ζήσουν, να ευτυχίσουν, ό,τι ποθούν να το πάθουν. Ό,τι καλύτερο και να τις καμαρούν πάντα. Αποκορύφωμα της δεξίωσης τέλος ήταν οι μελωδίες στο πιάνο που χάρισε στους παρευρισκομένους ο πανευτυχής Θέμης ο Φως. Να τους ζήσουν. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι και επειδή ακριβώς εδώ παντρευτήκαμε πριν από μερικά χρόνια και σφραγίστηκε ο ερωτάς μας, θέλαμε πάρα πολύ να βαφτίσουμε εδώ τις κορούλες μας. Και χαίρομαι που οι περισσότεροι ήσασταν και τότε και είστε και τώρα μαζί μας. Αχ, γιατί το βάλατε σε αυτό. Ωραία, ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκινήθηκε το κορίτσι μας. Συγκινήθηκα εκεί και συγκινήθηκα και κάποια άλλη στιγμή που είπε ο Θέμης, γιατί φόρεσε τα μανικετόκουμπα του μπαμπά του, που έχει φύγει από τη ζωή, και έκανε μια αφιέρωση στη μαμά του και λέει: αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι της μητέρας μου και το αφιέρωνε πάντα ο πατέρας μου στη μητέρα μου και σήμερα φοράω το μανικετό κουμπά του και εύχομαι να είναι μαζί μας. Και το ίδιο ευχόμουν και εγώ για τον παπά μου, ήταν οι μαμάδες μας βέβαια εκεί. Πήραν και τα ονόματά τους στα κοριτσάκια μας. Θα σας σκοτώσω τώρα. Μόνο χαρά είπαμε για αυτή τη μέρα. Μόνο χαρά, εντάξει, και η συγκίνηση που αφορά είναι μέρος αυτής της χαράς. Δόξα τω Θεώ. Ήταν ένα πανέμορφο, μια πανέμορφη βάφτιση από όλα. Από το στολισμό, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Να ευχαριστήσω την Έμι Δρίζου, η οποία ήταν εκεί από το πρωί και είχε φτιάξει τα λουλούδια, τα βαζάκια. Είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έμι, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι μπομπονιέρες ήταν καταπληκτικές. Τα κεράκια. Τις έφτιαξε μια φίλη μου, παιδιά. Όπως και τα γλυκά και η μαμά μιας φίλης μου. Δεν ήταν δηλαδή από ένα γραφείο. Μην μου το θυμίζεις αυτό. Έχεις βάλει 3 κιλά εχθές από το τραπέζι, εσύ. Δηλαδή, παιδιά, δοκιμάσα από όλα τα γλυκά. Τα θυμήσαμε, δεν το είδαμε. Ήταν και Κυριακή, free day. Το είδαμε, λέει. Θέλω να δείξουμε. Να σου πω, έχουμε και ένα καρότσι έτσι λίγο αριστοκρατικό, γιατί έχει πολύ πλάκα. Όλοι μου λέγανε τι ωραίο καρότσι έχει στην κόρη σου, παιδιά. Μου το έφερε μια καλή μου φίλη μόνο για τις φωτογραφίες της βάφτισης. Δεν κυκλοφορώ. Είναι το στην Αγία Παρασκευή με το καρότσι του Μονακό. Επίσης, θέλω να μου πεις ένα λόγο
που να μπορούμε να το καταλάβουμε κι εμείς, γιατί επέλεξες τη Μέρη Παγιαλέξη για νονά της δεύτερης κόρης σου. Αυτό που έχω πει για τη Μέρη είναι ότι μ' αρέσει το να δημιουργώ σχέσεις μέσα από τη δουλειά. Είναι φυσικό και επόμενο, γιατί είμαστε άνθρωποι που στις δουλειές μας περνάμε πολύ χρόνο ανάμεταξύ μας. Δηλαδή, εγώ μπορεί μια μέρα να έχω δει πιο πολύ την Ελένη από ότι θα δω τον άντρα μου που θα έρθει το βράδυ κουρασμένος, θα μιλήσουμε μια ώρα και θα κοιμηθούμε. Θεωρώ όμως ότι πολλές φορές αυτοί οι κύκλοι ανοιγοκλίνουν όπως ανοιγοκλίνουν και εκπομπές. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν πραγματικό αυτό που έζησες, αλλά χάνεσαι. Με τη Μέρη πρώτα γίναμε φίλες και μετά συνεργαστήκαμε. Και αυτός ήταν ένας λόγος που ήθελα να επισφραγιστεί αυτή η φιλία. Παιδί μου, αντιλήφθηκες ότι έχει βάλει στην κόρη σου και της έχει την έρχει συντακτή στη βάφτιση με ακουστικό. Δεν έκλαψε το παιδάκι σου καθόλου το δεύτερο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Θέλω να πω για τη μικρή μου κόρη, παιδιά. Τη είχε αποκοιμηθεί. Χαμός γύρω-γύρω. Της είπε, τώρα κοιμήσου, τώρα θα σε ήσυχη, τώρα θα κοιτάξεις έτσι. Η Νάγια όμως ήταν πολύ ήρεμη μέχρι τη στιγμή που την πήρε ο παπάς και ο πάτερ εκείνη την ώρα. Ξέρεις, επειδή ήταν και λίγο αποφασιστικό στις κινήσεις του, κοινά για δεν θέλει και πολλά, άρχισε να κλαίει. Εκεί με έπιασε